Κύριε Καναθανασόπουλε, και για τα δύο θέλαμε την άποψή σας. Πώς βλέπετε εσείς το περιστατικό με τον 16χρονο Ρωμά που πυροβολήθηκε από αστυνομικό και εν συνεχεία και αυτό το οποίο σχολείς, κύριε Ξενοκακοπούλη, συγγνώμη, για τους πληστηριασμούς. Κοιτάξτε, αφενός μεν έχουμε τον εψυχρό πυροβολισμό του 16χρονου, γιατί δεν πλήρωσε βενζίνη που έβαλε, και από την άλλη έχουμε μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίησης μιας κοινωνικής ομάδας, ότι αποτελούν φορείς της εγκληματικότητας και όλα τα υπόλοιπα, καλλιεργώντας έτσι τον κοινωνικό αυτοματισμό και τον ρατσισμό. Αυτό είναι περιστατικό το οποίο επαναλαμβάνεται και επανελήφθηκε το 2017 με τον τραγικό θάνατο ενός μαθητή στο Μενίδη από αδέσποτο πυροβολισμό. Από αυτή την άποψη λοιπόν χρεώνησε μια κοινωνική ομάδα την εγκληματικότητα και ταυτόχρονα από την άλλη τη μεριά τους αξιοποιείς για να εξαγοράζεις ψήφους. Αυτό κάνει το σύστημα και τα κόμματα που υπηρετούν το σύστημα. Ενώ αντίθετα δεν παίρνουν κανένα απολύτως μέτρο για την κοινωνική ένταξη αυτής της ομάδας της κοινωνικής στα πλαίσια της κοινωνίας, γιατί ακριβώς κοστίζουν αυτά τα μέτρα ενσωμάτωσής τους. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό δεύτερον. Έχει μια κρατική βία, η οποία κρατική βία αποτελεί τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Και με την καταστολή προσπαθείς ακριβώς να χτυπήσεις τα δικαιώματα των πολλών, υπερασπίζουν τα δικαιώματα των λίγων. Και από αυτή την άποψη ο μαθητής στις ΣΕΡΕΣ, ναι, δεν μπορεί τον 21ο αιώνα, το 2022, να μιλάμε για ζητούμενο στα σχολεία την ασφάλεια και τον μπαλάκι να απαιτείται στον ένα και στον άλλον. Όταν το κράτος, και με βάση τη δήλωση του χθεσινή του Πρωθυπουργού, είναι αυτόνομες λέει οι σχολικές μονάδες. Δηλαδή το θέμα της ευθύνης του κράτους για να μπορέσει να υπάρχει ασφάλεια στα σχολεία, γιατί είναι στη λογική της υποβάθμισης, της παιδείας, της υποχρηματοδότησης, για να πιάσουμε. Δεν θεσμικά, δεν αφώνει το κράτος. Τους δημοσιονομικούς στόχους. Ευθύνη στους Δήμους, όχι στο κεντρικό. Ναι, συμφωνούμε, αλλά δεν μπορεί το κεντρικό κράτος να πετάει τον μπαλάκι είτε στο Δήμο, είτε στην περιφέρεια, είτε στον εργολάβο. Από τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει το ίδιο την ευθύνη, βεβαίως με ρόλους των υπολείπων, αλλά το πώς τα σχολεία θα αναπτυχθούν, θα προστατευθούν, θα μπορούν να εξυγχρονιστούν και να έχουν ασφάλεια, δεν μπορεί να είναι ευθύνη απλά και μόνο αποσπασματικά στον ένα ή στον άλλο δήμαρχο και όχι συνολικά στο κράτος. Αυτό είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και το λέμε αυτό γιατί, κοιτάξτε να δείτε, για να περάσω και στο επόμενο ερώτημα. Ναι. Έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Ποιος το διαμόρφωσε αυτό το θεσμικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά? Το συνδιαμόρφωσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι δόθηκαν τα δάνεια, όχι μόνο τα κόκκινα αλλά και τα πράσινα στα φαντς, ήταν απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι έγινε ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός και το ιδιώνυμο ήταν απόφαση της κυβέρνησης για να προστατευτούν τα συμφέροντα, λέει, των τραπεζών, γιατί αυτό ήταν το εθνικό συμφέρον, με αυτή τη δικαιολογία. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί αυτός ο κόσμος έφτασε στο σημείο να υπερχρεωθεί. Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ούτε φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών οι οποίες ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τα λαϊκά εισοδήματα. Πάνω από το 45% χάσαν τα λαϊκά εισοδήματα τα χρόνια των μνημονίων από όλες τις κυβερνήσεις. Και όχι μόνο χάσανε, αλλά είχαν και την υπερφορολόγηση. Αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός τους οδήγησε στην υπερχρέωση. Και τώρα τι λέμε? Μάλιστα. Πάρτε τους στην περιουσία, βγάλτε τους στο σφύρι. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα λέμε το εξής. Ότι θα πρέπει για να ανακουφιστεί επί της ουσίας αυτός ο κόσμος να διαγραφούν τα χρέη τα οποία έχει, ένα σημαντικό μέρος των χρέων που έχει και στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία, οι αυταπασχολούμενοι, αλλά και αυτοί που χρωστάνε 5.000 ευρώ στην εφορία, γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Οι δόσεις δεν οδηγούν πουθενά, οδηγούν στην ομοιρία και επιτέλους δεν μπορούν να διαγράφονται χρέη επιχειρηματιών και ταυτόχρονα να βγάζει στον πληστηριασμό τα λαϊκά σπίτια ή τα εργαλεία του επαγγελματία και του αγρότη που δεν μπόρεσε να πληρώσει τα δάνεια που χρωστά στην εφορία. Δάνεια μπορεί να γίνει για μια έκθεση φορά. Ως απάντηση σε αυτή την ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ως απάντηση είναι η χθεσινή εικόνα όπου στη Βουλή, στην ποδιά των αναξιοπαθούν των εφοπλιστών, σφάχτηκε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το ποιος καλύτερα εξυπηρετεί τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Αυτό και μόνο φτάνει. Για να δείξουμε τις διαφορές. Συνεισφορά λέτε γι' αυτό. Για όλο συνολικά το πακέτο, αλλά και γι' αυτό.